Γεια σας, είμαι ο Σαριδάκης, ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη και σήμερα θα δούμε ένα ξυλότορνο από τα Lidl. Το τορνάκι λοιπόν εγώ θα το λέω, γιατί είναι μικρό τορνάκι, γιατί έχω δει πως είναι επαγγελματική ξυλότορνη, αυτό είναι μικρούλι, είναι DIY, το πήρα έτσι για να σας κάνω και ένα ωραίο βιντεάκι, το είχε την προηγούμενη εβδομάδα 90 ευρώ στο κατάστημα. Και δεν έχω και ξυλότορνο, γενικά δεν δουλεύω ξυλότορνο εγώ. Στην επιπλοποία και την ξυλουργική, οι τορναδόροι λεγόμενοι είναι τεχνίτες που δουλεύουν μόνο ξυλότορνο και γίνονται μαστόροι και αφιερώνουν τη ζωή τους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και είναι πολλοί τεχνίτες. Γενικά είναι λίγο διαμερισμένα, ας πούμε, έτσι, ας το πούμε, τα μοιρασμένα έτσι, τα τμηματικά οι δουλειές. Ας φου κάναμε λίγο έτσι αυτή την εισαγωγή, πάμε να δούμε τι έχει μέσα και λίγο την περιγραφή και για πάμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχει κάποια εργαλεία εδώ που θα βοηθήσουν στην κατασκευή του τόρνου και δύο σκαρπελάκια που δουλεύει στο ξύλο όπως γυρίζει ο ξυλότορνος, το τορνάκι μας. Εδώ επίσης βλέπουμε ότι είναι 600 βατ, έτσι, μετά έχει ταχύτητα από 800 έως 3.000 στροφές ανά λεπτό. Έχει και κάποια άλλα στατιστικά. Μας δείχνει εδώ ότι είναι 60 εκατοστά το μήκος του ξύλου που μπορούμε να βάλουμε και μέχρι 25 εκατοστά η διάμετρος που μπορεί να τορνίρει. Έτσι το βλέπουμε και εδώ το βλέπουμε όπως το δείχνει με λεπτομέρεια. Έτσι, το λέει και εδώ σε αυτά τα στατιστικά. Το μήκος της ράγας, ας πούμε, για να τα πούμε έτσι, μην τα περάσουμε έτσι, είναι 94,5. Και πάμε να το δούμε λίγο τι έχει μέσα, να κάνουμε το unboxing. Για πάμε, το τορνάκι, ρε διέολε. Για πάμε να δούμε. Εδώ είναι ο τόρνος μας. Εδώ έχει αυτά τα δύο εργαλεία που κάνεις τη δουλειά στο ξύλο όταν γυρίζει. Αυτός είναι ο οδηγός που πατάει το εργαλείο όταν γυρίζει ο τόρνος. Θα το δούμε πως προσαρμόζεται. Έχει δύο κλειδιά και τέσσερις βίδες, οι οποίες μπαίνουν εδώ πέρα. Θα το δείξουμε. Σφίγγει το εργαλείο γιατί όταν γυρίζει έχει κραδασμούς. Το βιδώνεις πάνω στον πάγκο εργασίας σου για να μην κουνιέται. Πάμε να κάνουμε τη συναρμολόγηση λίγο. Βάλαμε τον οδηγό εδώ. Για πάμε. Σταθεροποιούμε με τις βίδες εδώ. Καλύτερα να πάρω, θα βάλω αυτό εδώ στην κατσαβιδιέρα μου, αντί για μύτη, για να μην μου χαλάσει εδώ τις βόλτες, γιατί η βίδα δεν είναι και πολύ ποιοτική. Και ο τόρνος τώρα βλέπουμε είναι σταθερός. Πάμε να δούμε λίγο πως δουλεύει έτσι ο διακόπτης του. Πατάς το πράσινο εδώ, παίρνει μπροστά
και με αυτό εδώ το ρυθμιστή ανεβάζεις τις στροφές. Ωραία. Πάμε να σας δείξω κάτι ακόμα. Ουσιαστικά λοιπόν όταν το ανοίγεις, όταν το ανάβεις, γυρίζει αυτό εδώ. Γυρίζει αυτό εδώ και γυρίζοντας αυτή εκεί η κεφαλή, βάζοντας ένα ξύλο εδώ, γυρίζει κυκλικά. Κάνει περιστροφή και βάζοντας το σκαρπέλο εδώ πέρα, του δίνεις μορφή. Πάμε να δούμε στην πράξη. Λοιπόν, όταν βάζουμε στον τόρνο ένα ξύλο, καλό είναι να είναι τετράγωνο. Αν θέλουμε σπάμε και λίγο τις γωνίες, για να το βοηθήσουμε, δεν τις έχω σπάσει εγώ τώρα. Και εδώ πέρα αυτό πρέπει να είναι 90 μοίρες, κατά προτίμηση, για να διευκολύνουμε καταστάσεις. Πάω λοιπόν στο φαλσόδισκο εδώ. Κόβω εγώ 90 μοίρες τις άκρες μου. Μετά κάνω τις διαγώνιες του τετραγώνου, βρίσκω το κέντρο για να βάλω τα κέντρα στις μύτες του τόρνου. Θα το δούμε τώρα. Έχει λοιπόν ο τόρνος μία μύτη εδώ, από τη μια μεριά, και μία μύτη εδώ. Εδώ θα βάλω τα κέντρα από τις διαγώνιες που τράβηξε. Και θα το σφίξω το ξύλο. Πάμε να δούμε. Θα το σφίξω καλά για να μην παίζει όταν δουλεύω. Ωραία. Μετά θα σφίξω αυτήν εδώ τη βίδα. Έτσι. Και αυτό εδώ θα το πλησιάσω τόσο όσο να μην βρίσκει. Αυτόν εδώ τον οδηγό δηλαδή θα τον πλησιάσω, δεν θα το έχω ούτε μακριά ούτε κοντά πολύ, θα τον πλησιάσω τόσο και λίγο πιο πίσω από εκεί για να μην βρίσκει, έτσι. Ωραία. Γενικά επειδή το έχω δοκιμάσει το τορνάκι, καλό είναι τα σφιξίματά του να τα ελέγχετε όσο δουλεύετε, έτσι, γιατί εντάξει δεν είναι επαγγελματικό. Και ξεριθμίζονται, έτσι. Ανοίγουνε, δεν σφίγγουνε καλά. Λοιπόν, στην αρχή θα το δουλέψετε με λίγες στροφές. Θα το δουλέψω, θα το δείτε και μετά σιγά σιγά θα τις ανεβάσω. Πάμε να δούμε. Να δούμε πώς δουλεύει. Για να δώσω την αρχική μορφή, παίρνω αυτό εδώ το σκαρπέλο, το πρώτο. Πάμε. Βλέπουμε εδώ, έχει αρχίσει και το τρώει σιγά σιγά το εργαλείο, έτσι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά θα κάνουμε δουλίτσα, έτσι, δεν βιαζόμαστε. Βλέπουμε εδώ, του έχω δώσει μια ενιαία μορφή και σιγά σιγά συνεχίζω.
Βλέπουμε τώρα, έχει πάρει μια στρογγυλή μορφή, έτσι. Και πάμε να το κάνουμε κι άλλα. Πάμε να δούμε και από αυτή τη γωνία λίγο. Γενικώς φαντασία να έχεις, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αφού τελειώσεις, καλό είναι να βγάλεις αυτό εδώ το πραγματάκι. Έτσι, αφού κάνεις αυτό που θέλεις, παίρνεις ένα γυαλόχαρτο, το βάζεις να γυρίζει εδώ. Και τρίβεις. Κοιτάξτε, έγινε πιο ωραίο, πιο λίγο. Και συνεχίζουμε. Και κοιτάξτε τι λίγο που έγινε, έτσι. Καμία σχέση με πριν. Έγινε πολύ λίγο το ξύλο μας, πολύ όμορφα τριμμένο. Και εντάξει, τώρα μην περιμένετε απαιτήσεις από μένα, έτσι. Δεύτερη φορά είναι που κάνω αυτή τη δουλειά. Την έχω δει από παιδί, αλλά δεύτερη φορά δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, απλά σας δείχνω λίγο τη λειτουργία του. Πρέπει πάντα να κρατάμε το σκαρπέλο όπως το κράταγα εγώ και πάντα να προσέχουμε τα χέρια μας. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Όταν τρίβουμε, να βγάζουμε τον οδηγό, μην πάει, μας γυρίσει το χέρι και μας το φάει. Και γενικά να έχουμε μια προσοχή, τη δέουσα προσοχή. Μετά αφαιρούμε το ξύλο μας. Να ξεφύξουμε εδώ. Έτσι βλέπετε εδώ που πατούσε ο τόρνος και είχα κάνει τα κέντρα εγώ. Έχει δημιουργηθεί αυτή η τρύπα. Βλέπετε εδώ είναι τα κέντρα. Και το ξύλο μας είναι μπόμπα, έτσι. Κάναμε μια αξιοπρεπέστατη δουλίτσα, έτσι μια επίδειξη για τις δυνατότητες του. Φαντασία να έχετε, να δείτε βιντεάκι και στο ίντερνετ, ας πούμε, όσο κάνεις πρακτική, γίνεσαι και πιο βελτιώνεσαι, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο ξύλο που είχα κάνει την πρώτη φορά που το αγόρασα, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά είχα να σας πω για τον τόρνο των Parkside. Εντάξει, για την τιμή του και γενικά για DIY καταστάσεις, είναι τέλειο νομίζω. Έτσι, είναι άψογο, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Το μόνο ας πούμε, που θα ήθελα είναι λίγο τα σφιξίματα να γίνονταν λίγο με πιο ασφάλεια, να μην ξεσφίγγαν οι οδηγοί την ώρα που δουλεύεις. Οπότε προτιμήστε λίγο μαλακά ξύλα, ας πούμε, όχι τίποτα οξιές δρύς και τέτοια, ας πούμε, καρυδιές, ίσως πεύκο, έλατο, θα σας βοηθήσει λίγο στο τορνίρισμα ή αν είναι πιο σκληρό, σπάστε λίγο πρώτα τις γωνίες με κάτι για να γίνει το ισολίνα ο κύκλος πρώτα εύκολα και μετά δουλεύετε και το σκληρό σχετικά εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι ο Σαριδάκης ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη, άμα σας άρεσε το βιντεάκι μου κάντε like, subscribe. Να είστε καλά, γεια σας.